όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει. Έχω πολύ μεγάλη χαρά σήμερα γιατί δεν είμαι μόνη στο στούντιο. Πολλές φορές, ξέρετε, προσπαθώ να πείσω τον Λάβρο να αφήσει το πόστο του που είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, σας θυμίζω, και να έρθει εδώ στο στούντιο να κάνουμε παρέα. Όμως δεν δέχεται. Όμως την πρότασή μου δέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο Γιάννης Αναστασάκης. Καλημέρα, κύριε Αναστασάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου που είμαι εδώ. Με τον κύριο Αναστασάκη ξέρουν οι ακροατές της εκπομπής ότι συνομιλούμε πάρα πολλές φορές. Γιατί τι να κάνουμε τώρα που είστε καθημερινά είστε στην επικαιρότητα. Αν όχι πρώτο θέμα, αντε λίγο παρακάτω, δεύτερο, τρίτο. Ήταν ευκαιρία να τα πούμε σήμερα διαζώσεις. Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ καλή αφορμή και νομίζω ότι δεν είναι άλλη από αυτή την υπογραφή της σύμβασης εχθές. Λέμε έπεσε μια υπογραφή, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Είναι μια υπογραφή που σηματοδοτεί κάτι πολύ πολύ σημαντικό που θα δούμε με το καλό στο Ηράκλειο. Ακριβώς. Είναι, τολμώ να πω, μια δικαίωση για τους σκόπους που έχει επενδύσει η Τεχνική Υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο επί της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, αλλά και των προηγούμενων, γιατί πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα όλων των εποχών mm-hmm. για την πόλη. Στην καρδιά, κυριολεκτικά, ο σταυρός της πόλης, mm-hmm. ή όπως αλλιώς το ξέρει ο κόσμος, με αλλαγές στο κυκλοφοριακό μοντέλο. Για πρώτη φορά πάμε να εφαρμόσουμε αυτή την έρμη, την κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης, που λέει να μην έχουμε διαμπερή κίνηση γιοταχή στο κέντρο της πόλης. Ας γίνουμε λίγο Ευρώπη, να αφήσουμε το αυτοκίνητο παρά έξω, να μάθουμε να περπατάμε, να χειριζόμαστε το ποδήλατο, να δώσουμε χώρο στις ευάλωτες ομάδες, στα αμαία, περισσότερη άνεση στους επισκέπτες της πόλης που θέλουν να θαυμάσουν το πολιτιστικό μας απόθεμα. Παρένθεση, οι έρευνες δείχνουν ότι πάνω και από το κλίμα έρχονται στην Κρήτη για τον πολιτισμό και την ιστορία. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να περπατήσει κάποιος και να κάνει αναψυχή, την περίφημη αυτή αναψυχή που την απολαμβάνουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, δεν θα έρθει. Προφανώς δεν θα έρθει. Άμα πει ότι παρένθεση πήγα και είδα το κτίριο της περιφέρειας και του δικαστηρίου, το παλιό Οθωμανικής περίοδου, γιατί όμορφο, τι καλό, αλλά πήξαμε στην κίνηση, στο καυσαέριο, στις Κόρνες. Στις Κόρνες, ακριβώς. Δεν έχει πολύ νόημα. Καλύτερη διαφήμιση και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το marketing είναι η βιωματική εμπειρία, η προσωπική εμπειρία του χρήστη. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες, TripAdvisor και πάει λέγοντας, που γράφει την πραγματική σου εμπειρία. Ό,τι και να λες εσύ ότι το Ηράκλειο είναι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, αυτό που θα μεταδώσει αυτό που πραγματικά πήγε. Αυτό που το βίωσε και το είδε. Είναι αυτό που εμπιστεύεται και ο επόμενος ταξιδιώτης. Mm-hmm. Άρα οφείλουμε να κάνουμε πιο φιλική την πόλη μας. Αυτή η παρέμβαση θα της δώσει όλα τα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, να μην πω ότι τις λείπουνε, γιατί είμαι της αισιόδοξης σχολής, που μπορούν να συμπληρωθούν περαιτέρω, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Να τα πάρουμε λίγο βήμα-βήμα. Ούτως ή άλλως έχω ζητήσει και επαναλαμβάνω το τηλέφωνο επικοινωνίας του Sky Crete 281-022-5252 για όσους από εσάς μας ακούτε και ενδεχομένως έχετε ή αποκτήσετε απορίες από την κουβέντα μας με τον Γιάννη Αναστασάκη. Είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τις όποιες απορίες των ακροατών. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρόκειται λοιπόν για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης, του κέντρου της πόλης, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης, για τον λεγόμενο Σταυρό, για τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που θα τις δούμε να πεζοδρομούνται. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς οι οδηγοί, όλοι εμείς που έχουμε συνηθίσει, καλώς κακώς μια άλλη συζήτηση θα την κάνουμε όμως και αυτή, έχουμε συνηθίσει να κατεβαίνουμε στο κέντρο με το αυτοκίνητό μας, θα πρέπει να μάθουμε κάπως αλλιώς να διαχειριζόμαστε και τον χρόνο μας εν μέσω των άλλων, αλλά και τις δουλειές μας και το πώς θα κάνουμε τις δουλειές ή τη βόλτα μας. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μια ανάπλαση που θα ξεκινήσει καταρχάς πότε. Η υπογραφή της σύμβασης μας δίνει ένα χρονοδιάγραμμα. Δώσατε πολύ πρακτικές ερωτήσεις και θέλω να είμαι συγκεκριμένος mm-hmm. απαντής για να καταλάβει ο κόσμος. Αλλά θα μου επιτρέψετε μετά να ανοίξω λίγο τη βεντάλια της πληροφορίας. Ποιο είναι το όραμα? Σωστό, εννοείται. Τι βλέπουμε φως και μπαίνουμε? Είχαμε μια μελέτη και την εκτελούμε. Και αν είναι καλή, καλώς. Αν δεν είναι. Αν δεν μας βγει, θα κάνουμε άλλη. Όχι, προφανώς. Σωστό. Να δούμε τι έχουμε σκεφτεί. Mm-hmm. Πάμε όμως στα χρηστικά. Το έργο θα ξεκινήσει περίπου 15-20 μέρες από σήμερα. Mm-hmm. Από τα χαμηλά προς τα πάνω, δηλαδή από το κομμάτι της αρχής της καλοκαιρινού, συμβολή με ψαρομιλίγκων και mm-hmm. είδης, γιατί από τα χαμηλότερα σημεία μπορούμε να συνδέουμε τα δίκτυα, τα όμβρια, τις αποχετεύσεις και να είναι λειτουργικές. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πας στα ψηλά σημεία και να φτιάχνεις καινούργια, δεν θα λειτουργούν, θα είναι στον αέρα. Άρα από εκεί προς τα πίσω, από εκεί μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, κομμάτι-κομμάτι. Mm-hmm. Δεν κλείνει το κέντρο για δύο χρόνια όπως έγινε μια διασπορά φημών το προηγούμενο διάστημα. Υπήρξε, δεν ξέρω γιατί. Να μας προβληματίσει λίγο, γιατί ξεκινάει μια τέτοια παραφιλολογία
την ώρα που είναι να ξεκινήσει. Τώρα παρεμπιπτόντως δεν πειράζει, ζωντανή κουβέντα καν. Πού το αποδίδεται τώρα αυτό? Υπό την έννοια, λέω το εξής, ότι οι καταστηματάρχες, αλλά και εμείς οι δημότες, παρόλο το γεγονός ότι γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει μια ταλαιπωρία, είναι αυτονόητο. Παρόλα αυτά, στηρίζουν και οι καταστηματάρχες του Ηρακλείου, δεν το συζητώ καθόλου. Και εμείς όμως οι δημότες, άσχετα τώρα αν θα δυσκολευτούμε λίγο εκεί, πώς θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα, θεωρούμε ότι στο τέλος, με το καλό, πραγματικά αυτή η ανάσα στην πόλη θα είναι προς όφελος όλων μας. Πού το αποδίδεται τώρα ότι τις τελευταίες τρεις-τέσσερις μέρες γράφεται και διαβάζουμε και ακούμε ότι κλείνει το κέντρο για 2 χρόνια, τέλος, μπάρες κτλ. Αυτό τώρα να το θεωρήσω ρητορική την ερώτηση, γιατί θα πω ένα γεγονός μόνο. Να. Έγιναν τέτοια ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα, τι θα κάνουμε κυκλοφοριακά, χωρίς να ρωτηθεί ο καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος ή ο διευθυντής της υπηρεσίας. Mm-hmm. Αυτό τα λέει όλα. Προφανώς. Για τις προθέσεις, θέλω να πω, της παραφιλολογίας. Mm-hmm. Μην επεκταθούμε, γιατί αυτό θέλει πολλή ώρα και ίσως και άλλη ζώνη. Όχι πρωινή. Όχι πρωινή. Λοιπόν, τμηματικά λοιπόν το κέντρο, κύριε Αναστασάκη. Έχετε, διάβαζα, θα μου το επιβεβαιώσετε, έχετε σκοπό να ανακοινώσετε το επόμενο διάστημα συγκεκριμένα πώς περίπου? Συγκεκριμένα το λέω πάντα, προφανώς θα υπάρχουν αποκλίσεις. Και το έλεγα και νωρίτερα στους ακροατές ότι είναι και αυτονόητο. Νομίζω ότι είναι ψευδαίσθηση να θεωρούμε ότι θα τηρηθεί εντελώς αυστηρός το χρονοδιάγραμμα. Είναι ένα έργο, έχει διάφορες παραμέτρους. Θα το ανακοινώσετε? Ναι, θα σας πω τι έχουμε ήδη δεδομένο και τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Mm-hmm. Για να μην είμαστε αδιάβαστοι και απροετοίμαστοι, ο Δήμος, εκτός από το γενικό χρονοδιάγραμμα, βάσει νομοθεσίας δεν χρειάζεται να μπει σε άλλες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να αρκεστούμε ότι είναι 18 μήνες το συνολικό χρονοδιάγραμμα, δεν βάζουμε διάμεσες προθεσμίες, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα απρόοπτα που περιγράφεται, mm-hmm. ειδικά σε ένα κέντρο που θα πρέπει να μπει η ΔΕΗ, θα πρέπει να μπει ο ΤΕ. Θα πρέπει να συνεπιβλέψει η αρχαιολογία, να μπει και η ΔΕΗ. Ένας κακός χαμός. Ναι. Άρα θα ήταν, νομίζω, ανώριμο να πάμε να ορίσουμε τμηματικές προθεσμίες ευθύς εξ αρχής. Τώρα όμως, που κάτσαμε και δουλέψαμε πάρα πολλούς μήνες τα κυκλοφοριακά, όχι μόνο τα μόνιμα, που θα προσυπογράψω ότι πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή προσωπικής στάσης για το πώς κυκλοφορούμε στην πόλη, αλλά και τα προσωρινά μέτρα. Με δεδομένο ότι θα υπάρχουν τεράστια μηχανήματα. Θα σκάβουνε, θα υπάρχει όχληση. Θα χρειάζονται να γίνονται κάποιες παρακάμψεις. Πρέπει να ορίσουμε τις προσωρινές αρτηρίες που θα δουλέψουν για τα 2 χρόνια τα επόμενα, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε την κυκλοφορία. Δεν θα υπάρχει ο άξονας δικαιοσύνης ή της καλοκαιρινού ανοιχτός στο σύνολό του. Θα κόβεται κομμάτι-κομμάτι. Δεν πρέπει να δώσουμε μια παράκαμψη κυκλοφορίας που να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση? Έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένη πρόταση και την έχουμε καταθέσει στον εργολάβο και φαίνεται ότι συμφωνεί. Γιατί είναι δική του ευθύνη να μας προσκομίσει και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και τα συγκεκριμένα κυκλοφοριακά μέτρα. Στο διάστημα αυτό που θα διακόπτεται τμηματικά η κυκλοφορία, μιλάμε για απαγόρευση όλων των οχημάτων, μιλώ αυτοκίνητα, μιλώ για μέσα μαζικής μεταφοράς, ή θα υπάρχει κάποια δίωδος, λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι, αυτό σας περιέγραψα προηγουμένως, ότι εμείς τώρα πάμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα αρχίσει να σκάβει ο εργολάβος σε 15-20 μέρες από σήμερα, στο κομμάτι που είναι, λέγεται αρχή καλοκαιρινού, συμβολή με είδης. Ωραία. Και θα πάει μέχρι τη 1821. Αυτό θα είναι το πρώτο τμήμα. Εκ των πραγμάτων, σε αυτό το κομμάτι δεν θα μπορεί να περάσει όχημα, γιατί θα σκάψουμε. Θα εξαφανιστεί το δόστρωμα, θα εξαφανιστούν τα παγκάκια, τα φώτα. Θα είναι ένα εργοτάξιο. Άρα θα κλείσει, θα υπάρχει πρόνοια για τις προσβάσεις των καταστημάτων προφανώς. Αλλά διαμερίσει κίνηση οχημάτων δεν θα γίνεται εκ των πραγμάτων. Τίποτα άλλο δεν θα μπει σε περιορισμός. Δηλαδή τα αυτοκίνητα θα στρίβουν στη 1821 κανονικότατα, χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Θα υπάρχει καθυστέρηση, σαφώς. Μέχρι να συνηθίσει ο κόσμος την ιδέα ότι αντί για να πάει με το γιο ταχύ στο κέντρο, θα πρέπει να πάρει το μίνι μπας. Αύριο περνάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύναψη σύμβαση με το αστικό κτέλ Ηρακλείου. Γιατί αστικό κτέλ? Γιατί έχω ακούσει πολλές ανοησίες. Το αστικό κτέλ μέχρι 31/12/19 είναι αποκλειστικός πάροχος συγκοινωνιακού έργου. Δεν είναι καινούριο να πούμε ότι κάποιοι επαγγελματικοί φορείς έχουν κατοχυρώσει μες τα χρόνια στην Ελλάδα δικαιώματα αποκλειστικής φύσης. Δεν είναι της μόδας, της μνημονιακής. Σιγά σιγά ανοίγουν τα επαγγέλματα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι της προμνημονιακής εποχής. Και γι' αυτό λέμε 31/12/19. Μετά δεν ξέρουμε, μπορεί να ανοίξει. Αλλά μέχρι τότε ισχύει αυτό. Αν θέλουμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία στους δημότες με στάσεις μέσα στην πόλη, μόνο το αστικό κτέλ μπορεί να την προσφέρει. Αν δεν μας αρέσει το αστικό κτέλ, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι που είναι τελείως θεωρητικό, να προσλάβουμε 11-12 οδηγούς, να αγοράσουμε και 5 οχήματα, να κάνουμε 3-4 χρόνια
να ολοκληρώσουμε τη γραφειοκρατία μας, να πάρουμε κρίσεις ασέπια, δεν ξέρω. Επίσης, εδώ που λέει το σε μνημονιακή εποχή, δεν το βρίσκω και πολύ εύκολο να γίνει αυτό, έτσι. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Και δεν είναι και, αν θέλετε, το μοντέλο της εποχής. Ο Δήμος πρέπει να κρατάει επιτελικές αρμοδιότητες. Mm. Δεν μπορεί να υποκαθιστά τους πάντες. Ούτε τον επιχειρηματία να κάνει, ούτε το να προσπαθεί να ενσωματώσει μια τεράστια διοικητική δομή με αυτή τη γραφειοκρατία. Μας ελέγχει αποκεντρωμένη διοίκηση. Mm. Μας ελέγχει το ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε τους απίστευτους ελέγχους και τα συλλογικά όργανα, επιτροπές κυκλοφορίας, ποιότητες ζωής, δημοτικά συμβούλια, για να κάνουμε ένα πράγμα. Για να κάνετε ένα πράγμα. Δεν μπορούμε να είμαστε γρήγοροι σε πράγματα που αφορούν στην καθημερινότητα του κόσμου. Πριν πάμε στην κουβέντα για τα mini bus, πριν σας ρωτήσω ένα-δύο πράγματα, να κλείσουμε λίγο το θέμα, να το κλείσουμε εντός εισαγωγικών προφανώς. Σε 15-20 μέρες ξεκινάει ο εργολάβος. Σωστά. Ο Δήμαρχος είπε χθες ότι ο βασικός άξονας του έργου θα τον δούμε να έχει στηθεί, ας πούμε, σε ένα χρόνο. Ισχύει αυτό? Αυτή είναι η πρόβλεψή μας και θεωρώ ότι είναι και απόλυτα ρεαλιστική, εκτός μεγάλου απρόοπτου. Το μεγάλο απρόοπτο θα είναι να βρούμε αρχαία που έτσι θα μας προβλημάτιζε πολύ και θα χρειαζόταν μια συνεννόηση με την αρχαιολογία, ο τρόπος διαχείρισης. Αν όλα πάνε καλά, όμως, που εγώ είμαι αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά, σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχουμε τον άξονα τελειωμένο και παραδομένο. Πάντα είναι μια εκτίμηση αυτή που κάνουμε. Ναι, βάσει τα δεδομένα, και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Σε πολύπλοκα ζητήματα δεν πάβει να κάνεις μια πρόβλεψη. Η πρόβλεψη είναι ασφαλής μέχρι ένα ποσοστό. Ναι, πρέπει σίγουρα να ξεκινήσουμε κάθε φορά που σκάβουμε και κάνουμε αυτό που βλέπαμε, αν θέλετε, όχι στην ακτινογραφία, αλλά στη θεωρία, το πώς είναι δομημένο το υπόγειο δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου. Θα κάνουμε τώρα μια ενδοσκόπηση. Εκτιμώ πάντως, και νομίζω ότι θα μου το επιβεβαιώσετε, εκτιμώ πάντως ότι στην πορεία αυτού των μηνών, φαντάζομαι ότι η Δημοτική Αρχή, εσείς προσωπικά, θα ενημερώνετε για τυχόν αστάθμη τους παράγοντες που θα βρείτε μπροστά σας και άρα θα φέρουν ενδεχομένως καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα θα επιδιώξουμε μια τακτική ενημέρωση του κοινού και ακόμα περισσότερο όλων των φορέων που επηρεάζονται από το έργο, δηλαδή των επιχειρηματιών, των ταξιτζίδων, του αστικού κτέλ, οποιοδήποτε. Όλοι επηρεάζονται από αυτό το εργοτάξιο, οι υπηρεσίες που είναι στο κέντρο, οι γιατροί. Άρα πρέπει να κάνουμε μια δημοσιοποίηση της πορείας του έργου και των νεότερων δεδομένων που θα προκύπτουν κάθε φορά. Να σας βάλω λίγο όμως στο γενικότερο κλίμα. Είπαμε, δεν είμαστε ανάλγητοι, ούτε σχεδιάζουμε τυχαία. Παράλληλα με αυτό το εργοτάξιο, την έναρξη, που ήταν μια τεράστια επιτυχία να ξεπεράσουμε τους γραφειοκρατικούς δεδάλους, τις δεδαλώσεις διαδικασίες που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Άλλαξε η νομοθεσία, τις αναθέσεις, έπρεπε να βρούμε τα χρήματα, έπρεπε να επικαιροποιήσουμε τις τιμές, να ξανασυνεννοηθούμε με όλους τους φορείς που πριν από πολλά χρόνια είχαν ακούσει για το έργο, αλλά δεν το είχαν να υλοποιείται, και τα καταφέραμε. Μπράβο στην τεχνική υπηρεσία, μπράβο κυρίως, όχι γιατί είχα καμία αμφιβολία ότι είναι άρτια καταρτισμένη, γιατί έχουν όραμα. Ναι, και στο δημόσιο, στο δημόσιο να βρεις ανθρώπους με όραμα δεν είναι το συνηθέστερο. Πολλοί αποθαρρύνονται στην πορεία. Ενώ ξεκινάνε με διάθεση, αποθαρρύνονται. Δεν είναι η περίπτωσή μας. Στο Δήμο Ηρακλείου και στην Τεχνική Υπηρεσία, ένα παραπάνω, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν το Ηράκλειο και θα το αλλάξουν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, πριν έρθω στην ερώτηση που είχα σχεδιάσει να σας κάνω, μεταφέρω μια απορία ακροατή για το όταν ξεκινήσουν τα έργα, τι προτίθεστε να κάνετε, πώς θα εξυπηρετούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου, ενώ σε σχέση με τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν, που έχουν κτλ. Πώς θα το λύσετε αυτό το θέμα? Να διευκρινίσουμε ότι μέχρι σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου δεν έχουν καμία προνομιακή μεταχείριση στις θέσεις στάθμευσης. Οι παρόδιες θέσεις στάθμευσης είναι με κάρτες, μέχρι 2 ώρες στάθμευση. Επιπληρωμή. Άρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που το καταργούμε. Επειδή έχουμε όμως στο μυαλό μας τους μονίμους κατοίκους και είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει λυθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε διάφορες ιδέες που θα θέλουμε όμως να τις επεξεργαστούμε μαζί με τον νέο μελετητή της κυκλοφοριακής μελέτης παλιάς πόλης. Για τους δρόμους που οι παρεμβάσεις μας θα καταργήσουν θέσεις στάθμευσης που εξυπηρετούσαν, όπως τη Γιαμαλάκη, όπως τη Γιαμαλάκη, ναι. Εκεί θα υπάρξει μια ειδική πρόνοια στους χώρους που θα μισθώσει ο Δήμος, γιατί αν δεν το ξέρει ο κόσμος, να ενημερώσουμε ότι ψάχνουμε 500 θέσεις στάθμευσης να τις μισθώσει επιπληρωμή ο Δήμος Ηρακλείου και να τις διαθέσει στο κοινό, στο κοινό που θα χρησιμοποιεί τα mini bus, αλλά γιατί όχι να δούμε και τους επιχειρηματίες αυτών των δρόμων ή τους κατοίκους που θα χάσουν την, αν θέλετε, τη βόλεψή τους. Τη βολή τους, ας πούμε, ναι. Να τους δώσουμε μια ειδική μεταχείριση,
για να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον ισοδύναμα με τον τρόπο που εξυπηρετούν τα μέχρι σήμερα. Δηλαδή εντός αυτών των χώρων στάθμευσης που θα μισθώσει ο Δήμος, εννοείται ότι φαίνεται είναι, ότι... Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Δεν είμαστε, ξαναλέω, σε όλα τα θέματα στην απόλυτη λεπτομέρεια προετοιμασμένη αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταγράψει τις ιδέες. Δεν καταργείται κάποιο κεκτημένο αυτή τη στιγμή των μονίμων κατοίκων. Δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική, στην Αθήνα, όπως πούμε, είναι με τις κάρτες στην Αθήνα. Μέχρι να αρχίσει η επιβάρυνση σε εισαγωγικά, θα έχουμε συνεννοηθεί μαζί τους ποιο είναι το καλύτερο σενάριο, ώστε να είναι μια ομαλή κατάσταση, μια ομαλή διαδοχή. Αυτή η χώρη στάθμευσης που θα είναι, κύριε Αναστασάκη? Η προκήρυξη που έχει εκκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο επί της αρχής λέει ότι ψάχνουμε χώρους κατά προτίμηση στις αφετηρίες. Αφετηρία είναι μία το λιμάνι, και άλλη είναι το Παγκρίτιο, και κατά μήκος των διαδρομών, νόμιμα πάρκινγκ, είτε υπαίθρια είτε κλειστά, για να τα μισθώσει ο Δήμος και να τα διαθέτει στο κοινό. Με μία προϋπόθεση, ότι θα πρέπει να αποδείξει ότι χρησιμοποίησες το μίνιμπας. Δηλαδή δεν θα μπορεί να πάει να παρατήσει το αυτοκίνητο του κάποιος ένα μήνα εκεί, γιατί στο τέλος θα το κάνουμε μάντρα αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν χρέωση επιπλέον, αρκεί ας πούμε να... Θα εγώ σας παραπέμπω να μιλήσουμε την Πέμπτη και να δείτε τι ευχάριστη έκπληξη θα είναι τα οικονομικά στοιχεία για τους δημότες σε ό,τι αφορά τη στάθμευση και την κίνηση με τα μίνιμπας. Εννοείται, και θα μου πείτε, πρέπει θα να μου περιμένω πείτε την αυριανή συνεδρία του Δημοτικού. Ναι. Θα μου πείτε μετά αν έχει κάθε λόγο ένας δημότης να χρησιμοποιεί αυτή την εναλλακτική μεταγίνηση. Δεν θα μου πείτε δηλαδή πόσο θα μας κοστίζει το μίνιμπας. Ίσως να μην μας κοστίζει. Ίσως να μην μας κοστίζει. Εντάξει, θα περιμένουμε λοιπόν την αυριανή συνεδρία σου. Πήρατε την είδηση μέχρι εκεί που μπορεί. Μέχρι εκεί λοιπόν που μπορεί, σωστά. Όταν με το καλό, έτσι θυμάμαι ότι σας το είχα θέσει και όταν πρωτομιλήσαμε σε αυτή την εκπομπή μέσω του Sky Crete για την ανάπλαση του κέντρου. Όταν με το καλό, γιατί πιστεύω, ναι, είμαστε και δύο, θα είμαστε εδώ να το δούμε, την ανάπλαση να ολοκληρώνεται. Τι θα είναι διαφορετικό στο κέντρο? Ωραία. Εκτός από τους ωραίους κυβόλιδους, τα ωραία φωτιστικά, ζαρτινιέρες μας, το επιπλέον πράσινο. Πάντως, κυρία Αναστασάκη, ίσχυε κυβόλιδη, ίσχυε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και γιατί με το τακούνι θα το πατάτε χωρίς πρόβλημα. Τι θα σας ρωτήσω, ευχαριστώ. Όχι, θα το λέω, το ένιωσα την ατμόσφαιρα. Ίσχυε κυβόλιδη, το προσέξαμε, όποιος καεί λέει από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Δεν τίθεται θέμα ανομοιομορφίας, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Πολύ ψηλής ποιότητας υλικά έχουμε στις προδιαγραφές και θα φροντίσουμε και αυτά που θα προτείνει ο ανάδοχος να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 100%. Άρα, τι θα αλλάξει? Θα είναι ένα πολύ πιο όμορφο κέντρο. Φανταστείτε πώς ήταν 25 Αυγούστου πριν πεζοδρομίδι και πώς είναι σήμερα. Η δικαιοσύνη είναι πιο σημαντικός δρόμος. Πιο σημαντικός γιατί έχει και εμπορικά καταστήματα περισσότερα. Και γιατί αλλάζει και το κυκλοφοριακό μοντέλο και θα υπάρξει αυτή η συνύπαρξη μέσω μαζικής μεταφοράς που από την 25 Αυγούστου δεν περνάνε. Ούτε ποδήλατα περνάνε. Και θα υπάρχει ένας εξυγχρονισμός του κυκλοφοριακού μοντέλου. Επομένως, δεν θα υπάρχει η κίνηση γιοταχή από το κτίριο της περιφέρειας στην αρχή της δικαιοσύνης, στην πλατεία Ελευθερίας, μέχρι την Evans και μετά από την 1821 και κάτω. Δεν θα υπάρχει κίνηση γιοταχή σε αυτά τα δύο σημεία. Ενδιαμέσως θα υπάρχει. Θα μπορεί κάποιος να πάει από τη μικρή Evans, να κατέβει και να γυρίσει τη 1821. Ναι, γιατί ήθελα να το ρωτήσω αυτό βλέποντας την παρουσίασή σας εχθές. Ναι, αν θα κατεβαίνει η μικρή Evans και αν θα μπορούμε να στρίβουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το βρόγχο, αυτή την κίνηση. Γιατί θα γίνεται χαμός, κύριε Αναστασάκη, τώρα, έτσι, μια και δεν μας ακούει και κανένας, τα λέμε μεταξύ μας, θα γίνεται χαμός. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε νοοτροπία. Νομίζω ότι μόνο όσο θα κρατήσει η προσαρμογή. Να προσαρμοστούμε. Μα όταν σας λέω ότι σε 6-7 λεπτά θα μπορείς να πάρεις χωρίς κόστος ένα μικρό λεωφορείο που θα κάνει 6-7 λεπτά να σε φέρει στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή, εγώ θα κατεβαίνω στο κέντρο από τις Μεσαμπελιές. Θα παρκάρω στην Εθνική Αντιστάσεως κάτω στο λιμάνι και θα παίρνω το μίνι μπας να πηγαίνω στο κέντρο. Και, αν πάει καλά το εγχείρημα, μπορεί σε δεύτερο χρόνο να έχουμε ένα χώρο στάθμευσης κοντά στις Μεσαμπελιές, κάτω από τη γέφυρα της Κνωσού. Αυτό, έτσι αυτό, το έχουμε συζητήσει το θέμα, γι' αυτό σας ανέφερα τη δική μου. Αυτά είναι επεκτάσιμα. Να δώσω λίγο το όραμα. Τι πάμε να κάνουμε στο Ιράκλειο? Γιατί δυστυχώς είδατε πέρασε και ο χρόνος. Σε 5 λεπτά. Ναι. Δεν σχεδιάζουμε στην τύχη. Κάτσαμε και βάλαμε κάτω το χάρτη της πόλης, τον έχω μπροστά μου. Και είπαμε το εξής. Τι μελέτες έχουν γίνει για το Ιράκλειο? Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, ούτε το παίζουμε έξω. Έχουν γίνει μελέτες που είπαν αυτό το απλό που είπα. Ότι πολιτισμός είναι το νούμερο ένα κίνητρο για να έρθει κάποιος στην Κρήτη, άρα φυσικά και στο Ηράκλειο. Νούμερο δύο πληροφορία. Στο Ηράκλειο έχουμε το μεγαλύτερο πολιτιστικό απόθεμα από όλη την Κρήτη. Σε αριθμό μνημείων και σε σπουδαιότητα. Κνωσό και Τύχη δεν έχουν πολλές άλλες πόλεις. Έχουν πιο όμορφες παλιές πόλεις. Έτσι. Πιο γραφικά, αλλά μνημεία τέτοιου βεληνικού παγκόσμιου στο Ηράκλειο. Εμείς τα έχουμε λίγο θαμμένα όμως. Συμφωνώ. Και αυτό καταγράφεται σαν δεδομένο. Αναξιοποιητά, ειδικά τα τείχη. Μπορεί να αναστηλώθηκαν και αυτό ήταν σπουδαία δουλειά
για όλους όσοι το κάνανε, αλλά δεν αποδόθηκαν στο κοινό. Ναι. Ερχόμαστε και τελευταία λοιπόν... έχουν αφαιθεί λίγο στην τύχη τους τώρα. Έχω απάντηση και σε αυτό, αλλά θέλουμε μια εκπομπή. Αλλά θέλουμε μια εκπομπή ακόμη, ναι. Τα βάλαμε όλα κάτω. Και αυτές τις πληροφορίες που λέτε τώρα εσείς. Και λέμε τι μπορούμε να κάνουμε. 4 εκατομμύρια άνθρωποι φτάνουν εδώ πέρα στην πόλη, 3 εκατομμύρια στο αεροδρόμιο, 1 εκατομμύριο στο λιμάνι και 300.000 επισκέπτες κρουαζιέρας. Για κάποιο λόγο όμως δεν γυρνάνε. Τι χρειάζεται να κάνουμε για να γυρίσουμε? Πρέπει να συνεννοηθούμε με ξενοδόχους, με τουριστικούς πράκτορες, με ταξί, με αστικά κτέλ, με τους επιχειρηματίες, με τους πάντες. Mm-hmm. Να μας πούνε από τη δική τους τη σκοπιά την επαγγελματική, γιατί από αυτό ζουν, άρα το γνωρίζουν και το πονάνε λίγο περισσότερο, τι μας λείπει. Κωδικοποιήσαμε λοιπόν ένα σχέδιο δράσης, στρατηγικό. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχέδιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Που λέει ότι πρέπει να ενοποιηθεί το παραλιακό μέτωπο, να ενοποιηθεί εκτός από την ανάπλαση. Mm-hmm. Γίνονται, υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Να δώσεις χρήσεις για να ανοίξουν επιχειρήσεις. Χωρίς τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει ενεργοποίηση. Ο Δήμος δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη ζωή της πόλης. Mm-hmm. Είναι το υπόβαθρο στο οποίο δουλεύουν η Δημοτική Αρχή και γενικά όλος ο φορέας που λέγεται Δήμος Ηρακλείου. Βάζουμε και τη συγκοινωνία τώρα. Mm-hmm. Κάνουμε και τη σήμανση για να μπορεί κάποιος να κάνει περιήγηση στα μνημεία σε μια διαδρομή συγκεκριμένη. Συμπληρώνουμε και τα έργα που μας λείπουν και τις χρήσεις. Λέμε για πινακοθήκη, λέγαμε για στέγη κριτικής διατροφής. Τα τείχη που είναι σε εγκατάλειψη από το 2009 άρχισαν να φθήνουν, γιατί επέστρεψαν στο Υπουργείο Πολιτισμού που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Έχουμε σχέδιο. Τώρα εξεργαζόμαστε την τελική δημοπρασία για να τα συντηρήσουμε και να είναι της κούτας. Την άνοιξη να ξεκινήσουν εργασίες εκτεταμένες. Και είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις και με το Υπουργείο να βρούμε μια φόρμουλα. Μπορεί να μαλώσαμε. Δεν γιατί πειράζει. Είναι άλλη φιλοσοφία, αλλά επειδή δουλεύουμε με τον ίδιο σκοπό, θα βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Και μετά μέχρι την Γνωσό να δώσουμε μια εναλλακτική διαδρομή που εμείς τη λέμε Πάρκο Ερυθρέας, Μητροπολιτικό Πάρκο Γνωσού, μπορούμε να το βαφτίσουμε τώρα, για να πηγαίνει κάποιος ή με το ποδήλατο ή με τα πόδια μέχρι τις παρυφές της Φορτέτσας. Και πολλά άλλα για αμέσως ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το μόνο που ήθελα, βλέπετε δεν τα διαβάζω. Μας όχι, η αλήθεια είναι, το λέω και εγώ στους ακροατές, δεν τα διαβάζω και στους αυτά που μας λένε. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που διατρέχει οριζοντίως και καθέτους όλους τους τομείς. Όλους. Άρα θα διασφαλίσει για τη συνέχεια ότι εμείς μπορεί να είμαστε 2 χρόνια ή 7 χρόνια. Mm. Αλλά αυτό το σχέδιο είναι υπερδεκαετές. Και θα είναι το ασφαλέστερο κανάλι για να πατήσει και οποιαδήποτε επόμενη δημοτική αρχή, οποιοδήποτε επόμενος αίρετος. Mm-hmm. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Κύριε Αναστασάκη, είμαστε ήδη στο 1 λεπτό μετά τις 11. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ θα τα πούμε ξανά.